1,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ιδρεύονται συνολικά το μήνα από το φράγμα Ποσελέμη, η Δήμη Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Φέτος, οι μεγάλες ποσότητες νερού του φράγματος σώσουν το Ηράκλειο και όχι δύο νέες γεωτρήσεις, τις οποίες στόχευε να βάλει σε λειτουργία η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, η οποία δήλωνε ότι θα ενισχύσουν το δίκτυο της πόλης το περσινό καλοκαίρι. Αυτό πιστεύω. Αν ήταν το φράγμα Ποσελέμη, θα είχαμε πρόβλημα με το νερό. Ειδικά στην Κρήτη, διότι πλύνουν τα μάξα, καταλώνουν τζάμπα το νερό. Κανένα νερό δεν έχει λυθεί. Επειδή σε έβρεξε φέτος του χρόνου, μπορεί να βρέξει. Ξέρεις αν έβρεξει. Εντάξει, το φράγμα Ποσελέμη γέμισε. Γέμισε, εντάξει, θα το έχουμε 2-3 χρόνια, παραπάνω δεν θα το έχεις. Έτσι δεν είναι. Αυτή η πενταετία πιστεύετε ότι λύθηκε το πρόβλημα της σύνδρευσης ανεξάρτητα από το φράγμα Ποσελέμη? Για μένα δεν έγινε τίποτα. Να έχουμε πάρκια στο νερό και να μην έχουμε μία φορά στις τρεις μέρες νερό. Όπως έχουμε τώρα. Τώρα. Τώρα! Δεν έπρεπε να το πίνουμε όπως το πίναμε παλιά, να μην δίνουμε ένα 80 στην εξάδα και να έχουμε πιέψει, αν θέλουμε, κάθε μέρα παραμέρα μια εξάδα νερό. Ο Δήμος δεν κάνει κουμάντο να έχουμε νερό να πίνουμε στις βρύσες. Να φτιάξουν το νερό του Δήμου, να μπορούμε να αλλάξουν τις αποχετεύσεις, τις ολινώσεις, να αλλάξουν αυτά για να μπορούμε να πιούμε νερό. Είναι κόστος μεγάλο να αγοράζει το κάθε σπίτι κάθε μέρα 5 μπουκάλια νερό. Μικρά πράγματα βέβαια. Να λύσουν το πρόβλημα μια και καλή. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στις δαφνές και στην επίμαχη γεώτρηση, η οποία δεν εμπλουτίζει με νερό το δίκτυο ίδρευσης, καθώς αυτή βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Αυτή η γεώτρηση έχει μπει σε λειτουργία? Όχι, δεν έχει μπει. Το έχω τα νερά που είχαμε και μας έσωναν τα νερά το βράμα Ποσελέμη. Αλλιώς, γιατί αλλιώς... είναι το δεύτερο καλοκαίρι τώρα. Ναι, ναι, αλλιώς θα είμαστε δράμα η κατάστασή μας. Εδώ τώρα δεν δουλεύει ακόμα κοινό. Το νερό είναι ακριβό εδώ στο χωριό? Ναι, αμέ, πληρώνουμε με τα σπασμένα μη σε πέ. Να φτηνίσει, εφόσον τώρα έχουμε αποθέματα και ποσότητες, να φτηνίσει λίγο. Είναι ακριβό με την έννοια ότι παράγεται από εδώ. Ναι. Εσύ, παράγεται από εδώ το νερό. Πιο φτηνό, ναι, αφού υπάρχει νερό εδώ και πάει στο Ηράκλειο το νερό αυτό. Λοιπόν, καλό θα ήταν εδώ τουλάχιστον οι χωριάνοι να έχουν πιο φτηνό νερό. Αυτή τη χρονική περίοδο, ο Δήμος Ηρακλείου λαμβάνει 740.000 κυβικά μέτρα νερού το μήνα από το φράγμα Ποσελέμη. Αυτό που ζητούν οι δημότες είναι επάρκεια νερού, φθηνό και ποιοτικό νερό, ενώ δεν παραλείπουν να σχολιάσουν τις δεσμεύσεις περί κατάργησης των τεπόζιτων. Αν βγουν τα τεπόζιτα, τι θα κάνουμε ύστερα? Θα βρωμήσουμε, όλος ο κόσμος θα βρωμήσει το δρόμο.